Η πολύ καλή μελέτη, η οποία μάλιστα έγινε με πολύ λίγα χρήματα, ήταν αυτή που είχε ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ το έργο της αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων του ΤΕΟΣ Δήμου Λέρνας, τονίζει ο Γιώργος Αναγνώστου. Χθες ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για το Δήμο Λέρνας, για τον πρώην Δήμο Λέρνας, αλλά και για τον ευρύτερο Δήμο Άγρους Μυκηνών, αλλά και για ολόκληρη την Αργολίδα, γιατί ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την οριστική ένταξη του έργου του δικτύου αποχέτευσης του πρώην Δήμου Λέρνας στο ΕΣΠΑ. Πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει το Μάρτιο του 2007 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λέρνας και από τον Μιχάλη το Χασάπη, τον Δήμαρχο. Ένα έργο λοιπόν που η μελέτη του ξεκίνησε το Μάρτιο του 2007 και ολοκληρώθηκε με ελάχιστο κόστος της τάξης των 50.000 ευρώ, μέσα σε 2 χρόνια, ένα έργο το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.200.000 ευρώ. Και εδώ είναι το πρώτο θέμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αντίστοιχες μελέτες στοιχίζουν περίπου το 8 με 10% των έργων αυτών, και εδώ έχουμε ένα έργο των 9 εκατομμυρίων που στοίχισε η μελέτη του μόνο 50.000 ευρώ. Και πρόκειται για μια άρτια προφανώς μελέτη, γιατί αν δεν ήταν τέτοια δεν θα είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ όπως εντάχθηκε με τη χθεσινή απόφαση. Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον πρώην Δήμο Λέρνας, δηλαδή στις κοινότητες, στο Σκαφιδάκι, στη Λέρνα και στο Κιδέρι. Αφορά τη μεταφορά αγωγού μεταφοράς των λιμάτων στον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό που ήδη λειτουργεί και αφορά και την κατασκευή 4 αντλιοστασίων. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ένα αποχετευτικό δίκτυο 41 περίπου χιλιόμετρων. Πρέπει νομίζω δημόσια να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα στο σημερινό αποτέλεσμα. Θα διακινδυνεύσω την πρόβλεψη να πω ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο το οποίο θα κάνει ο σημερινός Δήμος Άγρους Μυκηνών. Δεν πρόκειται αυτή την δημαρχιακή θητεία να υπάρξει έργο το οποίο θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό, και είναι ένα έργο το οποίο δεν αφορά προφανώς μόνο τον πρώην Δήμο Λέρνας. Βέβαια θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην περιοχή αυτή, βέβαια θα δώσει όθηση στην ανάπτυξη, βέβαια θα προστατεύσει τις πηγές της Λέρνας που, όπως είναι γνωστό, όλοι πίνουμε νερό και του Άρους και των Άφλιων, και βεβαίως θα προστατεύσει και τον Αργολικό κόλπο. 2 είναι νομίζω τα σημεία που θα πρέπει να επισημάνω. Το πρώτο είναι ότι η χθεσινή απόφαση είναι ένα δείγμα για το πώς θα πρέπει να δουλεύει από εδώ και πέρα ο Δήμος Άγρους Μυκηνών. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και με χαμηλούς τόνους, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας τέτοια σημαντικά έργα, γιατί είναι γνωστό ότι αυτά τα έργα για να γίνουν απαιτούν χρόνο. Ήδη, όπως σας είπα πριν, το έργο αυτό έχει ξεκίνησει το 2007. Σήμερα εντάχθηκε, έχει ένα χρονοδιάγραμμα 24 μηνών για να ολοκληρωθεί. Και το δεύτερο μήνυμα που θέλω να στείλω είναι η απάντηση στους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής, που τους ακούμε συνεχώς τους προηγούμενους μήνες, ότι οι πρώην Δήμοι έφεραν μόνο χρέη στον Κεντρικό Δήμο, και σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, που δεν είναι αληθές βέβαια, ο Δήμος Λέρνας έφερε στο Δήμο Άργους 200.000 ευρώ χρέη, έφερε πολύ λιγότερα βέβαια, αλλά σήμερα φέρνει στο Δήμο Άργους ένα έργο 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια και τη σημασία αυτού του έργου για ολόκληρο το Δήμο, για τον Αργολικό κόλπο, για την ποιότητα ζωής των κατοίκων ολόκληρου του νομού.